Τελευταίο καιρό η γιαγιά έχει μια ασθένεια που την κάνει να ξεχνάει, να μην θυμάται πολλά πράγματα. Μου είχε στοιχήσει πάρα πολύ το ότι ένας άνθρωπος που αγαπάω με ξεχνάει και άλλος ένας άνθρωπος που αγαπάω ξεχνάει τον εαυτό του. Παράλληλα την ίδια στιγμή, ε. Η κυρία είναι αμνήμων και βρήκαμε να τριγυρνάει μόνη στην πλατεία των Λιονταριών. Πού είμαστε. Οπότε είπα ότι εφόσον μπορώ και εφόσον μου δίνεται αυτή η ευκαιρία, για κάθε έναν άνθρωπο που ξεχνάει τον εαυτό του, θα είμαι εκεί πέρα να θυμίζω κάτι. Και για κάθε έναν άνθρωπο που στιγματοποιείται, θα είμαι εκεί πέρα να δίνω το χέρι μου. Σαρώνει στα εθνικά και διεθνή φεστιβάλ η ταινία «Για θύμισέ μου», κατακτώντας το ένα μετά το άλλο τα βραβεία. Το θέμα της επιτυχίας είναι κάτι που δεν το γνωρίζεις εξ αρχής. Το θέμα είναι να πιστέψεις αυτό που κάνεις. Πρόκειται για μια εθελοντική προσπάθεια που μιλά για τη σχέση των φροντιστών με τους ασθενείς με Αλτσχάιμερ, αναδεικνύοντας το μέγιστο έργο που επιτελούν οι φροντιστές. Όταν αντιλαμβάνεσαι πόσο ανάγκη έχουν άνθρωποι εκεί έξω, να νιώσουν ότι κάποιος αντιλαμβάνεται το μεγαλείο της προσπάθειάς τους, την δύναμη που έχει η δική τους παρουσία και το εξαιρετικό αποτύπωμα που αφήνουν και στην οικογένειά τους και στην κοινωνία συνολικά. Το σημαντικό στη ζωή μας είναι να θυμόμαστε τον άνθρωπο. Οι συντελεστές της ταινίας, ερασιτέχνες ηθοποιοί και καταξιωμένοι επαγγελματίες, συντόνισαν τους χτύπους της καρδιάς τους με εκείνους των ανθρώπων που έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τον πόνο που δημιουργεί η απώλεια της μνήμης. Όταν κινητήριος δύναμη είναι η αγάπη και η ενσυναίσθηση σε οτιδήποτε κάνεις, πετυχαίνεις. Προπαντός τώρα, σε αυτή την εποχή που ζούμε, που όλα είναι ρευστά με τον κορονοϊό εννοώ. Αν δεν έχουμε αυτά τα δύο, ενσυναίσθηση, αγάπη και πείσμα, δεν θα πετύχουμε τίποτα. Ωστόσο, η ταινία, εκτός από τον κόσμο, από τους θεατές, έχει πείσει και τις επιτροπές. Και αυτό αντικατοπτρίζεται και στο γεγονός ότι σαρώνει στα βραβεία. Τι είναι αυτό που την κάνει διαφορετική, τι είναι αυτό που πείθει και τις επιτροπές. Η αλήθεια της. Μια φορά είχα ένα φίλο και μου έλεγε ότι όταν ξέρεις ποια είσαι, από πού είσαι και αυτό που κάνεις το κάνεις με αγάπη, μπορείς να κερδίσεις όλο τον κόσμο, στα πέρατα του κόσμου. Αυτό έγινε. Όντως αυτή η ταινία έγινε με πολύ αγάπη, έγινε με πολύ κόπο. Ήταν μια θεραπευτική δράση την οποία την έχουν αγαπήσει. Δίνει το μήνυμα, δίνει τη δύναμη που θέλουν να δώσει. Τα βραβεία είναι ένα χτύπημα στην πλάτη. Είναι κάτι που σου λέει συνέχισε, το πας καλά. Είναι μια αποδοχή. Και μπορεί το ζητούμενο να μην ήταν τα βραβεία και οι διακρίσεις, όμως ήρθαν και αυτά. Και είναι μια ακόμα απόδειξη πως όταν ονειρεύεσαι και προσπαθείς, το όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Ένα μεγάλο μάθημα που πήραμε όλοι από αυτή την προσπάθεια και προσωπικά εγώ, είναι ότι όταν έχεις ένα όνειρο, όταν έχεις ένα όραμα καλύτερα μέσα στο μυαλό σου και μέσα στην καρδιά σου, να βάλεις όλες σου τις δυνάμεις για να το κάνεις πραγματικότητα. Τα επόμενα σχέδια ποια είναι. Έχουμε ξεκινήσει με τους Photosapiens μια καμπανία για το Alzheimer. Είναι στο κομμάτι της φωτογραφικής έκθεσης. Έχουμε κάνει μια ταινία μικρού μήκους στη Γιάλα, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Ντίνος Αλμπάνης. Και αυτό το διάστημα ξεκινάμε την επόμενη μας καμπάνια για τις ψυχικές ασθένειες, όπου πάλι θα έχει μια φωτογραφική έκθεση και μια ταινία μικρού μήκους, η οποία θα λέγεται Παράσταση. Η ταινία, σχεδόν ένα χρόνο μετά, επιστρέφει ξανά στη βάση της. Την Κυριακή 25 Ιουλίου, στον θερινό κινηματογράφο Ηρακλείου Βιθλέμ, στις 9 το βράδυ, θα προβληθεί ξανά στο κοινό της πόλης. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στην εταιρεία νόσου Αλτσχάιμερ και συναφών διαταραχών Ηρακλείου, αλληλεγγύη. Νιώθω πως σε ξέρω. Νιώθω πως είσαι δικός μου άνθρωπος. Πες την αλήθεια. Του μάζεις και στροφή στην καριέρα σου. Είναι δύσκολο να τη βλέπω να ξεχνάει. Μα πιο δύσκολο είναι να την ξεχάσω εγώ. Δεν ξέρω αν ανοίγει ένας άλλος δρόμος για μένα. Το κομμάτι της υποκριτικής το έχω στο μυαλό μου σαν κάτι πάρα πολύ μεγάλο και ιδιαιτέρως απαιτητικό. Ίσως κάποια στιγμή μπω στη διαδικασία της σπουδής του, όχι για να το εξωτερικεύσω, αλλά για να κάνω δουλειά μέσα μου.